Βασική φροντίδα ψυχικής υγείας. Βασική φροντίδα ψυχικής εργασίας. Γιατί για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την ψυχική μας υγεία ή για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ψυχική υγεία εάν έχουμε μείνει για καιρό παραμελημένοι, παραμελημένες και απροστάτευτοι, απροστάτευτες, χρειάζεται να εργαστούμε ψυχικά για την ψυχική μας υγεία. Ποια είναι όμως αυτή η φροντίδα της ψυχικής μας υγείας? Ποια είναι η φροντίδα της ψυχικής μας εργασίας? Πάρα πολλοί άνθρωποι πιστεύουν πως μπορούν να ξεφύγουν από τη βιολογία τους, από τη βιολογία μας, από την νευροφυσιολογία μας. Πάρα πολλοί άνθρωποι λοιπόν περιμένουν κάποιες προχωρημένες τεχνικές εσωτερικής φροντίδας, άρα κάποιες προχωρημένες εσωτερικές τεχνικές, προκειμένου να δημιουργήσουν ψυχική υγεία, ψυχική φροντίδα, προκειμένου να ξεπεράσουν ίσως ακόμα και μία διαταραχή, βλέπε κατάθλιψη, κρίσεις πανικού, διπολικές διαταραχές. Τι γίνεται όμως όταν στην πραγματικότητα παραμελούμε τη βιολογία μας? Δηλαδή παραμελούμε το σώμα μας. Παραμελούμε το όργανο που λέγεται εγκέφαλος. Πολλοί λοιπόν πιστεύουν πως μπορούν να ξεφύγουν από τη σωματική φροντίδα. Η σωματική φροντίδα είναι η εγκεφαλική φροντίδα. Η εγκεφαλική φροντίδα, δηλαδή το να φροντίσω τον εγκέφαλό μου, είναι απαραίτητο συστατικό της ψυχολογίας μας. Μπορείς λοιπόν, πιστεύεις, να ξεφύγεις από την καλή διατροφή, από τον καλό ύπνο, από την επαρκή σωματική δραστηριότητα, από την καλή ενυδάτωση, από τις κοινωνικές επαφές. Πιστεύεις πως μπορείς να ξεφύγεις από το αυτογνωσιακό μονοπάτι? Πιστεύεις πως μπορείς να ξεφύγεις από όλα αυτά τα πολύ βασικά πράγματα της ζωής μας? Πιστεύεις πως μπορείς να ξεφύγεις από αυτά και πως με κάποια άλλη τεχνική θα καταφέρεις να έχεις ψυχική υγεία ή θα φτάσεις σε ένα advanced επίπεδο εσωτερικής ή και πνευματικής ζωής? Πολλοί λοιπόν ναι, πιστεύουν πως μπορούν να ξεφύγουν. Και όταν έρχομαι και ξαναέρχομαι και επαναφέρω το ζήτημα διατροφή και να μιλήσουμε και για τους κωδικούς, τους πνευματικούς κωδικούς που υπάρχουν στη διατροφή, με τους θεραπευόμενους μου μιλάμε συνέχεια για αυτούς τους κωδικούς πνευματικής φύσης που υπάρχουν μέσα σε αυτά τα βασικά steps, στα βασικά πρώτα βήματα της διατροφής και της σύνδεσης της διατροφής μας και των ουσιών με το αίμα, έσμα, έθο, εθέρας. Να μιλήσουμε και γι' αυτά, αλλά δίχως να έχεις βάλει στον αυτόματο πιλότο μία καλή διατροφή. Να μιλήσουμε και για τους κωδικούς της ενυδάτωσης και για το είδωρ και για τα ύδατα της αναθύμησης και για τον ασυνείδητο εγκέφαλο που συμβολίζεται με το είδωρ. Να μιλήσουμε και για τη σωματική δραστηριότητα και τους κωδικούς τους. Να μιλήσουμε και για τους κωδικούς που κρύβονται μέσα στον ύπνο, ύπνος, υποδοχή του πνεύματος, που ουσιαστικά κατά τη διάρκεια του ύπνου υποδεχόμαστε την ουσία, μία άλλου τύπου ουσία, που δεν μπορούμε να τη φάμε από τη διατροφή μας. Χρειαζόμαστε όμως το βασικό step του καλού επαρκούς ύπνου για να φάμε αυτή την ουσία. Μπορούμε να μιλάμε για αυτά. Αν όμως κάποιος δεν τα βάλει στον αυτόματο πιλότο, αναγνωρίζοντας ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να μπει σε αυτογνωσιακό μονοπάτι, γιατί, ξέρετε, το αυτογνωσιακό μονοπάτι δένει όλα αυτά για τα οποία μόλις μίλησα. Γιατί άνετα μπορεί να πάτε και σε ένα διατροφολόγο και να μιλήσει και για τη διατροφή
και για τον ύπνο και για την ενυδάτωση και για την ξεκούραση και για τις κοινωνικές δραστηριότητες και να σας δώσει και κάποιες πρακτικές φροντίδας προκειμένου να ανταλλάξετε την ανάγκη σας να τρέχετε με τα μούτρα στο φαγητό, να ανταλλάξετε αυτή την ορμή για την ανάγκη με κάτι άλλο που έχει να κάνει και με άλλες δραστηριότητες και κοινωνικού τύπου και πιο δημιουργικές δραστηριότητες. Όλα αυτά μπορούν να συζητηθούν και σε ένα γραφείο διατροφολόγου. Στο γραφείο του ψυχολόγου, μέσα σε αυτογνωσιακό μονοπάτι, κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας, θα δώσουμε για τους επόμενους κωδικούς για αυτά τα πρώτα steps. Εάν δεν βάλετε στον αυτόματο πιλότο τα πρώτα βήματα, δεν με ενδιαφέρει από ποιο τάγμα προέρχεστε, από ποια σχολή προέρχεστε, από ποιο φιλοσοφικό κατηγόρημα προέρχεστε. Δεν με ενδιαφέρει από ποια θρησκεία προέρχεστε, από ποιο δόγμα προέρχεστε, από το τι σας λένε και τι σας έμαθαν εκεί, για το τι είδους άλλες τεχνικές χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε για να ανέβουμε σε επόμενο level, σε επόμενο μονοπάτι. Εάν δεν βάλετε στον αυτόματο πιλότο, τονίζω, στον αυτόματο πιλότο αυτά τα βήματα, σχεδόν δηλαδή, σαν να μην χρειάζεται πια να αγωνίζεστε για να τα διατηρήσετε, να σας βγαίνει σχετικά εύκολα, δεν λέω εντελώς εύκολα, σχετικά εύκολα το κομμάτι της καλής διατροφής. Καλή διατροφή δεν σημαίνει 100% καλή διατροφή κάθε μέρα, όλο το μήνα, όλη τη χρονιά. 80-20, 80%, 20%, 80% άψογη διατροφή, 20% ευελιξία. Εάν δεν βάλουμε στον αυτόματο πιλότο να μας βγαίνει σχετικά εύκολα η καλή διατροφή, η επαρκής ενυδάτωση, δηλαδή να μην αντέχουμε την αίσθηση του να διψάω και να μπορώ να σηκώνομαι εύκολα και γρήγορα, από όπου και αν βρίσκομαι, από όπου και αν κάθομαι, να σηκώνομαι και να λέω εγώ πάω να πιω το νεράκι μου. Πόσο μάλλον εννοείται να έχω ήδη στην πρακτική μου το να έχω το ποτήρι μου κοντά, να έχω το παγουράκι μου κοντά, να έχω κάποιο ρόφημα κοντά, να έχω προβλέψει την ενυδάτωσή μου. Να μην αντέχω να μην κοιμάμαι, να μην αντέχω το να παραμένω αργά το βράδυ, να μην αντέχω πια την έλλειψη ύπνου και να γίνει τόσο απαραίτητο κομμάτι της φροντίδας, της πρακτικής φροντίδας της ζωής μου, να γίνει τόσο απαραίτητος πράξη αγάπης προς τον εαυτό μου ο ύπνος, που να μην αντέχω την ύπαρξή μου αν δεν κοιμάμαι επαρκώς. Κοινωνική δραστηριότητα, να μου είναι τόσο γλυκιά η ανάγκη για την εξωτερική δραστηριότητα, σωματική και κοινωνική. Γλυκιά η ανάγκη, τόσο στον αυτόματο πιλότο να είναι. Να μην είναι, όχ, με το ζόρι, όχ, τώρα, ποιος το κάνει. Ναι, στην αρχή έτσι θα είναι δύσκολο. Και μετά θα είναι, καλά, δεν μπορώ. Θέλω να βγω, να δω έναν άνθρωπο, θέλω να κάνω κάτι όμορφο. Ή θέλω να κινήσω το σώμα μου και να μην αντέχω να μην τα κάνω αυτά κάθε μέρα. Να μην αντέχω να μην τα κάνω κάθε μέρα. Να τα χρειάζομαι όμως μια γλυκιά ανάγκη φροντίδας και πράξη αγάπης προς τον εαυτό μου. Να τα χρειάζομαι κάθε μέρα. Αν όλα αυτά δεν μπουν στον αυτόματο πιλότο μέσα στο αυτογνωσιακό σας μονοπάτι, το τονίζω, αυτή είναι η μεγάλη αγκαλιά, γιατί μέσα στην ψυχοθεραπεία μαθαίνουμε την ανάγκη όλων αυτών, τους κωδικούς που υπάρχουν μέσα σε αυτά, άρα το νόημα που θα δώσουμε σε αυτό, να ξεμπλοκάρουμε ταυτόχρονα τον εαυτό μας από πεπιθήσεις που μας πηγαίνουν προς την έλλειψη φροντίδας, βλέπε δεν είμαι αρκετά σημαντική, σημαντικός, δεν είμαι αξιάξιος να το λάβω, δεν τα έχουμε λάβει κάποια από αυτά τα πράγματα ως παιδιά, δεν τα έχουμε μάθει, δεν τα έχουμε συνηθίσει, όλα αυτά λύνονται μέσα στην ψυχοθεραπεία. Και αφού κάποιος περάσει χρόνια μέσα σε μία ψυχοθεραπεία, να σας πω πόσα, βάλτε μια δεκαετία, και κατακτήσει όλα αυτά τα βήματα και είναι στον αυτόματο πιλότο, μετά όλες οι υπόλοιπες εργασίες
εσωτερικής δουλειάς. Τι σημαίνει εσωτερικής δουλειάς? Υπάρχουν διάφορα είδη διαλογισμού. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές διαλογισμού. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές ανάπτυξης ζωτικότητας. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές αναθύμησης παλαιότερων καταστάσεων που βρίσκονται μέσα στα κύτταρά μας. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν για να πάμε ακόμα πιο βαθιά, ακόμα πιο εσωτερικά. Να ανακαλύψουμε πολλά πράγματα μέσα στο προγονικό μας DNA, μέσα στο ριζικό μας σύστημα. Προγονικές γραμμές, δηλαδή γενιές, γενιές και γενιές πίσω, και φυλετικά ζητήματα που βρίσκονται μέσα στο φυλετικό μας DNA και μέσα στο εθνικό μας DNA. Όλα αυτά φυσικά και γίνονται, είναι συμπληρωματικά και έρχονται να στηθούν πάνω σε κάποιο οικοδόμημα ήδη χτισμένο που λέγεται όλο αυτό που περιέγραψα πριν. Φροντίδα ψυχικής υγείας μέσω φροντίδας ψυχικής εργασίας. Χρειάζεται να μάθω να εργάζομαι ψυχικά και τις καταγραφές μου τις χρειάζομαι, τα μαθαίνουμε αυτά μέσα στη ψυχοθεραπεία και την πρώτη πρόσβασή μου μέσα στην εσωτερική εργασία της πιο βαθιάς μορφής μέσω της τεχνικής του διαλογισμού το μαθαίνουμε μέσα στην ψυχοθεραπεία, μέσα στο αυτογνωσιακό μας μονοπάτι. Για να πάμε όμως στα advanced, στα προχωρημένα, χρειάζεται όλα αυτά να είναι στον αυτόματο πιλότο. Όταν λοιπόν έρχονται άνθρωποι και ζητούν το κάτι παραπάνω, το κάτι παραπάνω, δείχοντας να έχουν εξασφαλίσει το κάτι παρακάτω, δηλαδή το να έχουν μία βάση, όχι. Ψάχνουμε πάλι κάτι άλλο διαφορετικό. Εγώ δεν θα πω μόνο γιατί έχουμε συνηθίσει από τα social media το καινούριο λαμπερό αντικείμενο, το καινούριο στραφταλιζέ, κάτι καινούριο και είμαστε θυσμένοι στην ορμόνη ντοπαμίνη. Δεν θα το θέσω μόνο έτσι. Κάποιοι άνθρωποι απλά αποφεύγουν να έρθουν σε επαφή με τον πόνο των πραγμάτων που δημιούργησαν στη ζωή τους, γιατί κάποιοι έχουν δημιουργήσει καταστροφή γύρω τους, και αν όχι γύρω τους, σίγουρα μέσα τους, με λανθασμένες επιλογές. Αποφεύγουν λοιπόν να έρθουν σε επαφή με τον πόνο, όχι μόνο της ύπαρξης. Ο πόνος της ύπαρξης είναι για όλους μας κοινός. Και φυσικά είναι πόνος και ο πόνος της ύπαρξης και όλοι μας τείνουμε να τον αποφεύγουμε, αλλά κάποιοι τείνουν να αποφεύγουν τις λανθασμένες επιλογές τους προς το σώμα τους, προς το ψυχικό τους όργανο, προς τη ζωή τους, προς άλλους ανθρώπους. Τείνουν λοιπόν να αποφεύγουν να έρθουν σε επαφή με τα βαθιά τους κομμάτια, άρα όχι, εγώ δεν μπαίνω σε ψυχοθεραπεία. Α, καλά, αυτογνωσιακό μονοπάτι, εγώ ξέρω ποιος είμαι. Απλά θέλω εκειδάς μερικές τεχνικές παραπέρα, παρακάτω, παραδόθε, παρακύφε, παρα πιο ψηλά, έτσι για να ανεβάσω την κουταλίνη μου, να ανοίξω και το τρίτο μου μάτι, να έχω υψηλή διέστηση, να εκθεωθώ. Όσα όντα είναι ήδη εκθεωμένα και τρώνε φωτόνια, δεν χρειάζονται τη σημερινή μου συμβουλευτική. Όποιος λοιπόν θέλει τις advanced τεχνικές για να αρχίζει να τρώει φωτόνια και έχει φτάσει σε αυτό το στάδιο του κύκλου των ενσαρκώσεών του, που χρειάζεται αυτές τις πολύ πολύ πιο advanced τεχνικές, δεν χρειάζεται εμένα. Γιατί τρώει ήδη φωτόνια. Άρα ό,τι είπα προηγουμένως για τη βιολογία μας, ότι θέλουμε φαΐ και ουσίες από τη μάνα γη, και ενυδάτωση και ύπνο, δεν αφορά σε αυτά τα όντα. Αυτά τα όντα δεν είναι όμως εδώ τώρα για να ακούσουν εμένα. Δεν χρειάζονται αυτή την ηχογράφηση. Όλοι οι υπόλοιποι που είστε εδώ και ακούτε αυτή την ηχογράφηση δεν είστε εκθεωμένα όντα, δεν τρώτε φωτόνια. Για φροντίστε λοιπόν τι τρώτε, και όταν λέω τι τρώτε δεν εννοώ μόνο το φαΐ, τι επιτρέπετε στον εαυτό σας να σας ταΐζουν. Τα καινούρια λαμπερά αντικείμενα,
ό,τι λαμπυρίζει, ό,τι είναι καινούριο, το οποίο να μας κάνει να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στην ψευδαίσθηση, ψευδός, ψυχής εύδος, κοιμάμαι, κοιμάμαι, όχι θέλω την αφύπνιση, πώς. Δίχως τα πρώτα βήματα θέλεις την αφύπνιση, όχι, δεν θέλεις την αφύπνιση, θέλεις μια κουβερτούλα από πάνω, να καλύψεις τα από κάτω, και εσύ να είσαι από πάνω και να κάνεις τον νικητή, το βασιλιά του σύμπαντος. Κάποιοι λοιπόν χρειάζεται να σοβαρευτούν και οι υπόλοιποι που απλά δεν γνωρίζουν ότι χρειάζονται αυτά τα πρώτα βήματα, ελάτε να ξαναβρεθούμε με τα πρώτα βασικά βήματα και μην νιώθετε ότι αυτά είναι για τους αρχάριους. Δεν είναι για τους αρχάριους, είναι για όλους μας. Είναι η βασική φροντίδα αγάπης για το ανθρώπινό μας σώμα. Για τη βιολογία μας, για αυτό το υπέροχο, θαυμάσιο, ιερό όχημα που μας δόθηκε, το οποίο φιλοξενεί την ψυχή μας. Δεν μπορούμε να καλύπτουμε τα τραύματα του παρελθόντος με νέες λαμπερές λαμπυριστές, αστραποβολούσες τεχνικές, εσωτερικής ζωής, εσωτερικής εργασίας. Δεν μπορούμε να καλύπτουμε τα τραύματα και τις πληγές. Είμαστε εδώ για να τα περάσουμε και να τα ξεπεράσουμε. Δεν υπάρχει αφύπνιση δίχως να περάσεις μέσα από το τραύμα σου, να το διαπεράσεις, να το αγκαλιάσεις, να το ξεπεράσεις. Δεν υπάρχει αφύπνιση δίχως να είσαι σε αυτογνωσιακό μονοπάτι, δίχως να είσαι σε ψυχοθεραπεία. Βουτάμε στα σκοτάδια μας για να αναδυθούμε στο φως. Όποιος φοβάται τα σκοτάδια του, απλά δεν θα αναδυθεί στο φως. Θα παραμένει στο τεχνητό φως των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των social media που μας ταΐζουν με φλας, με ωραίες φωτογραφίες και φλας, καινούργιες τεχνικές, φλας, εμπνευσμένα καινούργια πράγματα και καλά tips and tricks για την εσωτερική αφύπνιση. Βουτάμε στα σκοτάδια μας για να αναδυθούμε στο φως.